Ενδυσμότητα διαιρείς, κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζουμε στον τόπο μας, στην Αρκαδία και ευχαριστούμε που ήρθατε. Κύριε Βουλευτά, κύριε Γιαννόπουλε, διοικητή της 6ης ΥΠΕ, κύριε Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, συνάδελφοι, γιατροί, ξεφυλίζοντας τις σελίδες της ιστορίας της Αρκαδίας, βλέπω ότι αυτός ο τόπος έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αφιερωμένο στους απίκους και στους μετανάστες. Οι Αρκάδες πάντα ανήσυχα πνεύματα, εργατικοί άνθρωποι, σε συνδυασμό με το άγχος της περιοχής, εγκατέλειπαν τον τόπο αυτό από ανοιχτά των χρόνων και έψαχαν για νέες πατρίδες. Οι νέες πατρίδες ποτέ όμως δεν ήταν το υποκατάστατο. Η πατρίδα ήταν μία, η Αρκαδία. Και βλέπουν την εποχή του Αγαπίνωρα που πήγε στην Κύπρο ή του Έβαλου που πήγε στη Ρώμη ή και αργότερα άλλων και άλλων πολλών ποτέ δεν ξέχασαν την πατρίδα. Τα τελευταία χρόνια, μετά το 1900, η Αρκαδία άρχισε να φιλορροεί προς διάφορους τόπους, νέες υπήρους, Αυστραλία, Αμερική, Καναδά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως την καρδιά τους και το μυαλό τους το είχαν στην πατρίδα, στην Αρκαδία. Και βλέπουμε τις μεγάλες προσφορές. Δεν υπάρχει χωριό της Αρκαδίας, δεν υπάρχει ναός, δεν υπάρχει σχολείο που να βλέπουν πάλι το κλειδαράκι τους, οι ομογενείς μας. Βλέπουν τη μεγάλη προσφορά που στην κ. Καραφωτιάς, του Αρκαδικού νοσοκομείου. Ο Μακαρίτης, ο Χέλης, από τα Τρόπαια, είχε δώσει πολύ μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του για να στηθεί αυτό το Παρακαλικό νοσοκομείο, το οποίο λέω ότι είναι φύλακας άγγελος πραγματικά της περιοχής. Αλλά και αργότερα, άλλοι κι άλλοι πολλοί προσέφεραν. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας την κυρία Κουντάνη. Είναι μια σύγχρονη καλή Σαμαρίτητα. Είναι μια σύγχρονη Λαοδίκη, όπως η Λαοδίκη το Αγαπίνωρα έφερε το πέπλο από την Κύπρο να το φέρει πάλι στην πατρίδα. Έτσι, κυρία Κουντάνη. Κυρία Κουντάνη που δείχνει ένα μεγαλείο, ένα απόθεμα ψυχής. Να πλημμυρίζει από αγάπη για τους ανθρώπους, για την πατρίδα, για τον ασθενή. Προσφέρει το εστερημά της. Και όπως ο κύριος Υπουργός είπε, ότι είναι πιο σημαντικό όταν αυτό γίνεται από έναν απλό άνθρωπο, ένα κοινό άνθρωπο, και όχι ένα μεγάλο επιχειρηματία που δούλεψε σκληρά στην Αλλοδαπή, στο ξένο μέρος και τα χρήματα τα οποία τα έφερε τα προσφέρει στον τόπο της, στην πατρίδα της. Για το καλό, για να παλύνει τον πόνο των συνανθρώπων της. Και όπως έλεγε ο Ιπποκράτης, σε αυτόν που όλοι έχουμε ορκιστεί εμείς οι γιατροί, ο Ιπποκράτης έλεγε: δεν θέλω Έλληνες, δεν θέλω σκουτούρες, δεν θέλω χρήματα. Να είμαι ευτυχισμένος θέλω. Αυτή είναι ευτυχία. Και πιστεύω ότι η κυρία Κουντάνη αυτή τη στιγμή αισθάνεται ευτυχισμένη. Γιατί προσφέρει στον τόπο της, προσφέρει στους ανθρώπους της. Δεν θα σας κουράσω με άλλες τέτοιες φιλολογίες. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του αρκαδικού λαού που έχω την τύχη να εκπροσωπώ στην κυρία Κουντάνη. Ένα μεγάλο μπράβο και να αποτρέψει παράδειγμα και για άλλους συμπατριώτες μας να βοηθήσουμε τον τόπο μας, ειδικά τις δύσκολες στιγμές που περνάει αυτός ο τόπος και αυτοί οι άνθρωποι, ο ελληνικός λαός. Τέτοιες πρωτοβουλίες είναι βάλσαμο. Είναι βάλσαμο γιατί σώνει ζωές, απαλύνει πόνο, βοηθάει τους ανθρώπους. Εύχομαι καλή επιτυχία στην ημερίδα μας, που έχει να καλύψει ένα θέμα πολύ σοβαρό, τη Στεφανία Νόσο. Συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές, στον κύριο Πονηράκο, τον κύριο Χρυσό, τον Ιατρικό Σύλλογο και όσους άλλους εμπλέκονται στην περίοδο. Και πάλι πολλά συγχαρητήρια, πολλά μπράβο κυρία Κουντάκη. Είμαστε υπόφεροι και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά.